Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση. Ποια είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης για το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού και αν τον εκφράζουν τα περί λαθρομετανάστευσης και λαθροεπικισμού. Περιμένουμε να υπάρξει μία απάντηση από τον Πρωθυπουργό, κύριε Παπαδάκη. Γιατί πράγματι εδώ μιλάμε για την τοποθέτηση ενός πρώην Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος μίλησε από τη μία για λαθροεπικισμό και δυστυχώς, εγώ πρέπει να το πω αυτό, οι απόψεις που εκφράζονται από τον κύριο Κακλαμάνη, για παράδειγμα, και από κάποιους άλλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Το προηγούμενο διάστημα, και εγώ δεν θα πω τώρα που είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Γιατί αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα στις τοπικές κοινωνίες, αυτές οι αντιδράσεις που βλέπουμε, αυτές οι ακρότητες, οι μισαλόδοξες και οι ξενοφοβικές, καλλιεργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς οι απόψεις αυτές, όπως του κ. Κακλαμάνη, είναι μειοψηφικές. Αν δεν ήταν μειοψηφικές, ενδεχομένως δεν θα είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Όταν ακούμε τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλάει για λαθροεπικισμό, τι μήνυμα στέλνει σε όλους αυτούς, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να αντιδράσουν με αυτόν τον ακραίο τρόπο στη μεταφορά προσφύγων στην περιοχή τους. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι, που είναι κρίσιμο είναι αυτό. Αν υιοθετεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ο κ. Μητσοτάκης, αυτούς τους χαρακτηρισμούς που εξέφρασε στο συνέδριο του κόμματός του, δεν το έκανε σε μια κλειστή συναισθίαση, έτσι, σε ένα επίσημο φόρουμ. Πιο επίσημο δεν γίνεται. Θέλω να πάμε στην κοινωνία. Το δεύτερο όμως, πριν πάμε στην κοινωνία, γιατί αυτό αφορά την κοινωνία. Την απαλλαγή από τη συμφωνία των Πρεσπών, λέτε. Είπε με κάθε τρόπο απαλλαγή, απεγκλωβισμός, νομίζω, αποδέσμευση, σωστά, αυτή είναι η λέξη την οποία χρησιμοποίησε, από τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα τηρήσει και θα τιμήσει τελικά η κυβέρνηση, όπως έχουν πει στελέχη της και ο Υπουργός Εξωτερικών μόλις την προηγούμενη εβδομάδα που επισκέφθηκε για την γειτονική χώρα, γιατί το θα τηρήσει τη συμφωνία. Λέτε, την προηγούμενη εβδομάδα πήγε εκεί ο Δένδιας. Και τώρα λέτε, αναρωτιέστε. Και ακούω τον πρώην Πρωθυπουργό να λέει αποδέσμευση. Ωραία. Και εγώ, αν με κάθε τρόπο. Και σταχυολογήσω τι έχουν πει συνάδελφοί σας, κύριε Χαρίτσο, για το συγκεκριμένο θέμα. Και ακόμα και τώρα, εχθές στο συνεδριό σας, τι είπε ο κύριος Φίλης για τα θέματα που σας απασχολούν. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριε Κακλαμάνη, όμως. Δεν είναι ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, εγώ ζητάω από την κυβέρνηση. Ζητάω από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό επίσημη τοποθέτηση. Αυτή είναι η ιδεολογική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η αποδέσμευση από τη συμφωνία των Πρεσπών. Και τα λέω αυτά, κύριε Κακλαμάνη, επιτρέψτε μου όμως. Είναι η ιδρυτική διακήρυξη του 1974. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Κακλαμάνη, επειδή αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαμαράς τώρα δεν είναι τυχαία. Αυτά τα έλεγε, ήταν η κεντρική εκφώνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις εκλογές. Το ότι άλλαξε η εκφώνηση τώρα. Τώρα λέει τιμούμε και τηρούμε τη συμφωνία. Μας βάζει σε μια αμφιβολία για το τι ακριβώς τελικά συμβαίνει. Και πριν τις εκλογές. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην κοινωνία. Να πάμε λίγο στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης έστελνε τότε τα στελέχη του δυστυχώς να πηγαίνουν στα συλλαλητήρια με τους μακεδονομάχους, κύριε Κακλαμάνη. Δυστυχώς. Πήγαμε, όχι εσάς, αλλά δεν με έστειλε κανένας. Πήγε και ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε κοινωνία, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ανακοινώθηκε το κοινωνικό μέρισμα από τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι θα δοθεί σε 200.000, περίπου 200.000 κόσμο.